θα σου πω. Τι έγινε τώρα, ούτε το σκύλο δεν το τρώει. Θα σου πω. Αζόρ. 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 Ρεμικέ. Ρε στον Αζόρ, ρε. Τι σου είπα, θα σου πω. Επιμένος ήμουν ρε Αζόρ, δεν ήθελε ψωμύρι και με κόκαλο, ρε καρμέ, τα δικά σου μισέψανε ρε. Τον Αζόρ μωρέ, ότι ρε, καλά σου κάνει και το δάγκωσε ρε, καλά σου κάνει. Αν τα πίσω μέσα. Άντε ρε Μικέ, ποτέ έχουμε να πάρουμε τη δύο, να χάσουμε την εκπομπή. Ναι, 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 πάτε, παιδιά, πάτε, η ώρα, η ώρα, η ώρα. Ναι, λοιπόν τώρα κάτι κύριε. Ρε, είστε καλά ρε, 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 ρε. Έλα μωρέ, δεν ακούγεται, σιγά θα το βάλουμε, ίσα να ακούσουμε τι γίνεται στον κόσμο, να μάθουμε κανένα νέο. Τι λέτε ρε και το πάρει καμπάρι ρε, να κουτήσουν να μας πάνε στα ΕΣΕΣ ρε, και ακούμε Λορδίνο ρε, είστε καλά. Έλα ρε Φοδωρέ, ξέρουμε εκείνα να σε πάνε στα ΕΣΕΣ με την κατηγορία ότι έχουν το Λορδίνο, αλλά θα το βάλουμε σιγά μωρέ, να μάθουμε κανένα νέο, κάτι να ακούσουμε. Ναι μωρέ, σιγά θα το βάλουμε. Αν ακούσουμε κανένα τύπο στην πόρτα, τρίπλα παρωμένοι, όπως είμαστε ξανακαμπούλια ζήτηση, θα μας έφυγε η ώρα. Παιδιά, να παίζουμε τα γυαλάκια απ' έξω. Μην βάλουμε κανένα δωμάτιο για φάγημα. Πάμε, 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 εμάς εξακολουθούν με μεγάλη σφοδρότητα. Και στην Βουλή των Λόρδων, ο κύριος Τσόρτι, ο μιλών περί των νέων φύσεων της Ελλάδος, έφλεξε το εγγόμιο του γενναίου ελληνικού λαού. Πάλι το εγγόμιο μας πλέξει. Η μικρά αυτή, αλλά η χώρα, είπεν, έφτασε δια μίαν ακόμη φοράν τον πολιτισμένο κόσμο. Η Ελλάδα πρέπει στο μέλλον να γίνει, είπεν, η πρώτη μεσογειακή δύναμη. Οφείλουμε τα πάντα εις την Ελλάδα. Πολλά είπε ρε παιδιά, πολλά είπε νόημα. Ο πολιτισμένος κόσμος οφείλει να ενθυμείται πάντοτε των γενναίων αυτών και ηρωικών του. Καλά, από τέτοια δεν είναι ρόλη τα φήμα. Σας έχω να το πείσω και να δούμε τι σύγχυ μου πράγμα. Μην έφερες κανένα νέο τίποτα φρέσκο. Είχα σήμερα μία ανακοίνωση που έχει παρακολήσει. Τι λέει, τι λέει. Τα ελληνικά νέα. Εκτός και αναγγέλλεται ότι ο στρατάρχης Στάλιν ομιλών για την εξέλιξη των πολεμικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια και για την προδοσία της Βουλγαρίας, η οποία από την πρώτη στιγμή ετέθη παρά το πλευρό των ναζιστών, είπε τα εξής. Ούτε μία επίοικια θα είναι ανοιχτή στο μέλλον για τη φασιστική Βουλγαρία. Έγινε φασιστική τώρα. Τώρα έγινε φασιστική. Και είναι βέβαιο, δήλωσε ο στρατάρχης Στάλιν, ότι μετά τον νικηφόρο τέρμα του πολέμου, η Βουλγαρία θα τιμωρηθεί σκληρότατα. Α, ναι. Ξέρεις τι τιμωρία θα της κάνει. Θα τη δώσουν τη Θεσσαλονίκη και την Τρίπολη για να διέξοδο μέχρι τον Ακλαδόκαμπο, εδώ στην Αργολίδα. Κοίτα, κοίτα, ο στρατάρχης Στάλιν ομίλησε με τα θαυμασμού για τα νέα ηρωικά κατορθώματα της Ελλάδος και είπε ότι μετά τη συντριβή του φασισμού θα πραγματοποιήσει την εκφραστήσα και κατά των προηγούμενων πόλεμων επιθυμία του να έρθει προσωπικό στην Ελλάδα, η διτήρα της ελευθερίας. Ωχ, αυτό θα πάμε εδώ. Αγγέλλεται εκ νέας Υόρκης ότι υπό την Προεδρία του Γεωργιασού Μάνη συνεστήθη σύλλογος περιθάλψεως δια την Ελλάδα. Ίσα πάλι, το οικονομήσαμε το μεταγυρισμό στο βραγκάκι μας, ε! Ο κύριος Μονότο, η συνέντευξή του προς τους ανταποκριτάς, εδήλωσε. Ο ελεύθερος κόσμος είναι κατάπληκτος από το νέο ελληνικό θαύμα. Και δια το θαύμα αυτό η Ελλάς θα ανταμυθεί. Κατάλαβα. Ο ΕΒΕ πότε τώρα θα ρίξει στην εκατέμβρο στον ΕΠΑ. Εδώ ραδιοφωνικό σταθμός Λονδίνου. Σας μεταδίδουμε ραδιοφωνική ομιλία της κυρίας Σταυροπούλου, αγαπητοί Έλληνες ακροάτες. Μπαμπουλάκι μου, εκεί σε σύγκες είχαμε πεθυμίσει. Παιδιά, για να λίγο έξω να πάθω κανένα άλλο νέο και έχουμε. Άντε, γεια. Γεια σας, κύριε Μάκη.
Ελάτε να μας πείτε ότι είστε έτσι. Μίσα, μίσα, πάρος. Θα ερεμήσει το φιλοκάτι μας. Έμαθα τα νέα της ελληνικής κυβέρνησης του εξωτερικού. Λένε τίποτα για μας. Μαθαίνουν, λένε, ότι περνάνε πολύ δύσκολες ημέρες. Ότι δεν υπάρχουν τρόφιμα, ότι υπάρχει πείνα, ότι γίνονται εκτελέσεις και συνιστούν, λένε... Όπα! Όπα! Αυτοί καλά περνάνε εκεί πέρα. Κάνουνε βόλτες στο Λονδίνο, κάνουνε μπάνια στο Σουέζ, τρώνε και κάτι πιστεκάρες τέτοιες, Συνιστούν, λέει, να κάνουν αντίσταση μέχρι σε σκάτω. Και αν γίνεται, μερικά χρόνια υπομονή ακόμη. Πόσα χρόνια, μωρέ, υπομονή. Αμάν πια, πόσα χρόνια υπομονή ακόμα. Είναι αυτό. Αμάν, παιδιά, ο Γκεστάπος. Πάτε, πάτε. Για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση του, Θόδωρε,
Καλό είναι να μείνει το παλικάρι. Αλλά προτιμότερο είναι να φύγει. Και πού να πάει, ρε, όξω την Γερμανία, να τον συλλάβουνε, να τον σκοτώσουνε, ρε. Βλέπεις, ήθελες γαμπρό Ιταλό. Και Ρώσος να ήταν, ρε, το ίδιο θα έκανα. Εσύ δεν ξέρω τι θα έκανες. Και έχεις δηλαδή την εντύπωση ότι αύριο αυτό θα αναγνωρίσουνε. Και ποιος σου είπε, ρε, ότι θέλω να μου αναγνωρίσουνε τίποτα. Εγώ έτσι σκέφτομαι, έτσι κάνω. Θα μου το αναγνωρίσω εαυτός μου. Πάντως, Θόδωρε, αν είναι να μείνει, πρέπει να μεταφιεστεί. Με παλιό το ξέρει να σεργάτης κάτι τέλος πάντων, όχι έτσι, τα καούμε. Δείτε. Θόδωρε, ο Λευτέρης έχει δίκιο, έτσι είναι κίνδυνος θάνατος. Και τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Έλα, ρε, βγάλει αυτά τα παλιό, τα ρημάρκα τα στρατιωτικά. Και ας βάλει το κοινάκι. Τι να του δώσω, ρε, δεν έχω δεύτερο κουστούμι, ρε. Μέλατε, αν βλέπεις, αφού πήγατε, κύριοι, και δώσατε τα νήματα σου βιομηχάνος, πού να το βρείτε το κουστούμι. Τώρα εσύ τι κάνεις, ρε, πάνε να ανοίξεις άλλη κουβέντα. Ρε, Θόδωρε, ένα παντελόνι μου φαίνεται έκοβο. Πάμε, το φέρω. Άντε, φέρω. Ένα σακάκι πρέπει να μου το βρω, το δαμπλιάζω κάπου πέρα. Πρέπει να έχω κι εγώ ένα πουκάμισο, Άνια, δεν ξέρω αν το γίνεται, γιατί είναι λίγο μικρό άλλο. Ουρανία! Ουρανία! Τι είναι! Πες ρε παιδάκι μου στον τσίρο να περάσει την κρεβατοκάμαρα, να γλυθεί και να του δώσει και εμείς λίγο κανένα αλλάξει. Και πού σε ακούς! Ακούς, μωρέ! Και τα δικά του βάλ τους φόκο και τα κουμπιά με το εθνόσημο πέσουν να τα καταπεί. Φάτω. Έλα απ' έξω! Άρα, ρε! Ρε!
Παναγία. Αστούτ! Προσεχή! Αυτή ήμασταν. Το Ινάρχη. Που δεν το βλέπω δηλαδή. Η γυναίκα μου, κύριε Γερμανέ μου. Στην κυρία μου. Και από εδώ η κορούλα μου. Τζίνο. Πώς λέγεσαι! Ελευθέριος Χαριλάου Καρβούνης. Είναι ο κύριε Καρβούνης για το κατακομπάει. Την αρίστη. Να, αυτό έλεγα και στο φίλο μας τον κύριο Θόδωρο. Όλοι μα όλοι εμείς από το τρίτο και έκτα είμαστε κατασκλαβωμένοι μαζί σας. Τι φοβολημάτε εμείς, κύριε. Εγώ είμαι γνωστός αντικομμουνιστής. Και εφόσον η Γερμανία μάχεται τον κομμουνισμό, έχουμε, πώς να το πω δηλαδή, μια κάποια κοινή επιδίωξη, ναι. Εσύ! Εγώ κύριε, είμαι γνωστός εκτός στον άκρο. Ρωτήστε όποιον θέλετε, το ξέρουν όλοι. Και επειδή και εσείς πολεμάτε τους άκρους, πιστεύω ότι έχουμε ένα κοινό σημείο. Πώς λέγεσαι? Λέγομαι Ξενοφώντας Βόπλος του Πανάρου.